Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η σπουδή της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για την προώθηση του νέου κώδικα μετανάστευσης λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές φανερώνει το αυξημένο ενδιαφέρον του κεφαλαίου για την προσαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων στις σύγχρονες ανάγκες του. Εξάλλου, η εσπευσμένη διαδικασία εισαγωγής και ψήφισής του, χωρίς επαρκή χρόνο ουσιαστικής μελέτης και διαβούλευσης, είναι απαράδεκτη, αλλά και χαρακτηριστική του εκφυλισμού, των κατ' επίφαση έτσι κι αλλιώς δημοκρατικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών, που τίνει να γίνει καθεστώς. Είναι ενδεικτικός ο όγκος των εξουσιοδοτικών διατάξεων. Σε 69 υπουργικές αποφάσεις παραπέμπεται τη λύση μια σειρά ζητημάτων για τις οποίες κανείς δεν ξέρει τι θα λένε. Ήταν αποκαλυπτική η κριτική που ασκήθηκε από όλους τους φορείς και ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι γνωρίζουν βέβαια από πρώτο χέρι τα προβλήματα και θα κληθούν να εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο, αλλά η γνώμη τους ούτε καν ζητήθηκε. Φυσικά, η επιμονή της κυβέρνησης για την προώθηση του νέου κώδικα δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με τις ευρύτερες εξελίξεις, με το αυξημένο ενδιαφέρον αστικών επιτελείων για τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νέος κώδικας αποτελεί εργαλείο για το ανοιγοκλείσιμο της τρόφιγγας των ροών, ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, εναρμονίζεται πλήρως με τις ευρωενωσιακές επιταγές και τις κατευθύνσεις του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Στον πυρήνα των επιδιώξεών του βρίσκονται δύο φαινομενικά αντίθετες, αλλά στην πραγματικότητα αλληλοσυμπληρούμενες πλευρές που υπηρετούν τον έλεγχο των ροών. Από τη μία πλευρά η ένταση της καταστολής στα σύνορα απέναντι στα κύματα των κατατρεγμένων θυμάτων από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εξαθλίωση, με τους φράχτες, τις απελάσεις, με τον εγκλωβισμό στις νέες υπερδομές φυλακές στα νησιά. Η πλευρά αυτή επενδύεται με τη ρητορική περί καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης. Απ' την άλλη, η προσέλκυση και αξιοποίηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών ως το κατάλληλο εργατικό δυναμικό για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλοτε υψηλά ειδικευόμενο και άλλοτε κατεξοχήν φτηνό, ευέλικτο, αναλώσιμο χωρίς δικαιώματα. Η πλευρά αυτή επενδύεται με τη ρητορική για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Σε όλα αυτά και στην ουσία για το προσφυγικό μεταναστευτικό συμφωνείτε στην πράξη όλα τα κόμματα, ανεξάρτητα αν δίνετε τις θέσεις σας με λιγότερες ή περισσότερες ευαισθησίες. Αυτή η ουσία παραμένει και παρέμεινε αναλύωτη στην πολιτική όλων των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Προκύπτει άλλωστε από τη συμβολή όλων σας στις σχετικές συζητήσεις, οδηγίες, ψηφίσματα και συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκύπτει από τη σύμπτωση των δηλώσεών σας για την ανάγκη ασφάλειας και προστασίας των συνόρων από τους παράνομους μετανάστες, όπως βαφτίζεται όλα τα θύματα του υπεραλιστικού πολέμου και της εξαθλίωσης, εκτός από τα θύματα του νατορωσικού πολέμου στην Ουκρανία, για προφανείς βέβαια γεωπολιτικούς λόγους. Από τη σύμπτωση των δηλώσεών σας για τους φυσικούς και αόρατες φράχτες, από την επιλογή μεταξύ της αθλειότητας της Μόριας ή των κλειστών φυλακών της Βάστριας και άλλων. Προκύπτει πολύ περισσότερο από την κοινή σας στήριξη των διακρατικών συμφωνιών για την εισαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού στη χώρα, όπως με τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Γνωρίζετε εξάλλου πολύ καλά ότι η όξυνση των υπεραλιστικών ανταγωνισμών και σχεδιασμών, οι κλειδονισμοί της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας στην αυγή, όπως όλα δείχνουν, μιας νέας, ακόμα πιο βαθιάς συγχρονισμένης καπιταλιστικής κρίσης, προμηνύουν πολύ αρνητικές εξελίξεις για τους λαούς. Τα κύματα των ξεριζωμένων ολοένα θα μεγαλώνουν, όπως υπολογίζουν και τα σχετικά στοιχεία. Η κριτική που διατυπώθηκε στη μέχρι τώρα συζήτηση του νομοσχεδίου, ότι με το νέο κώδικα δεν λύνονται ουσιαστικά προβλήματα, είναι βάσιμη. Άλλωστε, ο δήθεν στόχος της αντιμετώπισης της πολυκατηγοριοποίησης των αδειών διαμονής δεν μπήθη κανέναν. Είναι χαρακτηριστικό, οι άδειες διαμονής που περιγράφονται στο νέο κώδικα ξεπερνούν τις 60,
όπως αποδεικνύεται με μια απλή ανάγνωση του άρθρου 9. Τι επομένως επιδιώκει πραγματικά να λύσει το προτινόμενο νομοσχέδιο? Για μας είναι καθαρό. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η αναζήτηση του κατάλληλου εργατικού δυναμικού για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Η όλη συζήτηση που διεξάγεται σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας για τη λεγόμενη έλλειψη εργατικών χεριών είναι πολύ χαρακτηριστική. Αυτή η συζήτηση εκφράστηκε πολύ εύγλωτα τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στις τοποθετήσεις τους για το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα το περασμένο καλοκαίρι. Θυμίζουμε ότι ο μεν Πρωθυπουργός μίλησε για συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία που θα ανακουφίσει και την πληθυσμιακή μας υποχώρηση, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για ένταξη με τους όρους που το ελληνικό κράτος προβλέπει σε μια παραγωγική διαδικασία που σημαίνει η ερυπωμένη ύπαιθρος να αποκτήσει εργάτες γης, που σημαίνει ότι δεν θα κάθεστε για να σας δίνουμε επιδόματα μέχρι να βρείτε τον τρόπο να φτάσετε στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο κινησμός σας. Όμως η συζήτηση αυτή είναι υποκριτική και προκλητική. Τα αυξημένα ποσοστά της ανεργίας, επίσημα και πραγματικά, δείχνουν ότι δεν λείπουν γενικά εργατικά χέρια. Στην πραγματικότητα, κεντρικός στόχος του κεφαλαίου είναι η μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, η εξασφάλιση φθηνού, αναλώσιμου εργατικού δυναμικού που έχει ανάγκη χωρίς δικαιώματα ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτική η τοποθέτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας στο θέμα. Σήμερα μίλησε για ικανοποίηση του στόχου ανάσχεσης, όπως λέτε, της εκτόξευσης των μισθών λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών. Ή ακόμα είπε ότι η κυβέρνηση μέσω της αλλαγής του κώδικα μετανάστευσης ανοίγει το δρόμο για τη βέλτιστη και ταχύτερη δυνατή προσέλκυση μεγάλης ή καμίας εξειδίκευσης εργατικού δυναμικού που θα δώσει ανάση στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στις τηλεπικοινωνίες, στην πληροφορική, στον τομέα των επενδύσεων. Αυτή λοιπόν η βασική επιδίωξη υπηρετείται μέσα από τις διατάξεις για τον καθορισμό του όγκου εισδοχής εργαζομένων στη χώρα, τη μετάκληση και την εποχική εργασία που ψηφίσατε την προηγούμενη περίοδο, όπως βέβαια προέβλεπε και η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, και τώρα λίγο πριν τις εκλογές θέλετε να προλάβετε να ενσωματώσετε αυτές τις αλλαγές σε ένα κωδικοποιημένο νόμο έτοιμο παράδοτο για τους επόμενους. Φυσικά, βέβαια, η όλη προσπάθεια συνδέεται και με την έναρξη της τουριστικής σεζόν που πλησιάζει. Γι' αυτό πριν από λίγες μέρες σπεύσατε να ψηφίσετε την επέκταση του καθεστώτος της εποχικής εργασίας στον κλάδο του τουρισμού, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των μεγαλοξενοδόχων. Το κόμμα μας καταγγέλει την άγρια εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών στη χώρα μας, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, την έλλειψη κάθε στοιχειώδους ελέγχου της απίθμενης εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Οι κομμουνιστές δεν θα πάψουν να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια σε αυτή την αθλειότητα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων όλων των εργατών, Ελλήνων και μεταναστών. Και βέβαια αυτή η κριτική μας είναι πέρα για πέρα αληθινή. Άλλωστε για αυτή την αδυσόπιτη πραγματικότητα που δεν κρύβεται, δεν μιλάει μόνο το ΚΚΕ, είναι αποκαλυπτικές οι παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για το νομοσχέδιο. Μιλάει για μια σειρά διαδικαστικά και ουσιαστικά προσκόμματα στην πρόσβαση στην εργασία των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα. Επισημαίνει τη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας, αλλά και της ίδιας της ζωής, από την έλλειψη κατάλληλης διαμονής, τις καταχρηστικές συνθήκες εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα των παράτυπων διαμενόντων. Μιλά για ένα ειδικό ή εξαιρετικό εργατικό δίκαιο που έχει διαμορφωθεί σε βάρος των μεταναστών εργατών, σε αρκετές περιπτώσεις κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου που προβλέπει τυπικά ισότιμη μεταχείριση των αλλοδαπών με τους ημεδαπούς στα θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης.
Υπογραμμίζει με έμφαση η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ότι αυτό το επισφαλές πλαίσιο απασχόλησης στον αγροτικό τομέα εν τέλει λειτουργεί αποθαρρυντικά για τους υποψηφίους γεωργικούς εργαζόμενους μόνιμα διαμένονται στη χώρα, αλλοδαπούς γηγενείς, με αποτέλεσμα οι ανάγκες εργαζόμενους να χρειάζεται να καλυφθούν μέσα από την πρόσκληση αλλοδαπών από το εξωτερικό, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία των μετακλήσεων οι εργοδότες επιλέγουν τη μετάκληση εσωτερικού εντός εισαγωγικών, δηλαδή την αξιοποίηση της δεξαμενής των παράτυπα διαμενών των πολιτών τρίτων χωρών, που εξίσου εξασφαλίζουν πολύ φτηνό μεροκάματο. Αποκαλύπτει ακόμα την πλήρη επαξίωση των επιθεωρήσεων εργασίας, την απουσία των προβλεπόμενων κατά τα άλλα υγειονομικών διατάξεων για τα καταλύματα των εργατών γης, τη μη κατάρτιση του προβλεπόμενου από το 2012 ήδη μητρώου εργοδοτών κατά τον οποίο έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης της απασχόλησης παράνομα διαμενών των πολιτών τρίτων χωρών. Βέβαια, καμιά κυβέρνηση δεν τα έφτιαξε αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τα γνωρίζετε όλα αυτά? Φυσικά και τα γνωρίζετε, αλλά ούτε θέλετε, ούτε μπορείτε να συγκρουστείτε με αυτή τη βασική για το κεφάλαιο στόχευση, γι' αυτό και κλείνετε τα μάτια. Σε αυτό το πλαίσιο, επομένως, γίνεται κατανοητό γιατί ο προωθούμενος νέος κώδικας μετανάστευσης όχι μόνο δεν δίνει λύση στα μεγάλα προβλήματα, αλλά διαιωνίζει την άδικη και ταξική πολιτική σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων. Οι χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, πολλοί για ολόκληρα χρόνια παραμένουν απροστάτευτοι. Δεν προβλέπεται καμιά ουσιαστική διαδικασία για την ομιμοποίησή τους. Έτσι όμως, όχι μόνο διατηρείται η ανασφάλεια και η ομοιρία, αλλά επιτείνεται και το καθεστώς της άγριας εκμετάλλευσής τους. Οι υπηρεσίες μετανάστευσης παραμένουν εξαιρετικά υποστελεχωμένες, χωρίς επαρκή υλικοτεχνική υποστήριξη, ακόμα χωρίς ίντερνετ πολλές φορές, στην ψηφιακή εποχή, κύριε Υπουργέ. Ειδικά τμήματα συστήνονται μόνο για τις χρυσές βίζες και τις άδειες διαμονής των επενδυτών. Για αυτούς, μάλιστα, κόπτεστε. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών παραμένει στην ταλαιπωρία, στις τεράστιες ουρές και τις καθυστερήσεις. Οι νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες τελικά όχι μόνο δεν διευκολύνουν, αλλά ελοχεύουν και κινδύνους, όπως το απαράδεκτο καθεστώς της πλασματικής επίδοσης αποφάσεων και τελικά επιτείνουν την κατάσταση και τη γραφειοκρατία. Η πλειοψηφία των μεταναστών αναγκάζεται να πληρώνει όχι μόνο τα διάφορα υπέρογκα παράβολα, αλλά και διάφορα γραφεία, δικηγόρους και πολλούς άλλους που τους εκμεταλλεύονται. Ανυπέρβλητα παραμένουν τα εμπόδια για τη θεμελίωση δικαιωμάτων υπέρ των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας ακόμα και για πολλά χρόνια. Όπως για παράδειγμα τα εξωπραγματικά εισοδηματικά κριτήρια, η πιστοποίηση ελληνομάθειας μέσα από απαράδεκτες διαδικασίες και την τράπεζα θεμάτων με απίστευτες ερωτήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της άδειας για εξαιρετικούς λόγους σε όσους αποδεδειγμένα ζουν στη χώρα για 7 συνεχόμενα έτη που δίνεται μόνο για μία φορά. Οι χιλιάδες κατατρεγμένοι που έφτασαν στα σύνορα προσπαθώντας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση και έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας μέσα από τον απαράδεκτο κανονισμό του Δουβλίνου και την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας παραμένουν εντελώς απροστάτευτοι. Η μεγάλη συχνά διάρκεια της αίτησης ασύλου δεν προσμετράται για τη θεμελίωση κανενός δικαιώματος. Στερούνται τα δικαιώματα της οικογενειακής επανένωσης που έτσι κι αλλιώς παραμένει μια εξαιρετικά δυσπρόσιτη διαδικασία. Για τα παιδιά που έφτασαν ασυνόδευτα στην Ελλάδα και οι όποιες ρυθμίσεις κάνετε σήμερα δεν δίνουν ουσιαστική οριζόντια λύση για την εξασφάλιση της παραμονής τους και μετά από την ενηλικίωση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πέρα από τις διακηρύξεις, δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης, συνολικότερα των ευάλωτων ανθρώπων. Η πρόβλεψη για δυνητική πλέον και όχι υποχρεωτική απόδοση της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους είναι αποκαλυπτική.
όπως σωστά επισημάνθηκε, λείπει κάθε σχεδιασμός για την ουσιαστική ένταξη των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την εκμάθηση της γλώσσας, την εξασφάλιση της πρόσβασης στην εργασία με ίσα δικαιώματα, τη στέγαση κλπ. Όλα αυτά βέβαια δεν θεραπεύονται με την αναφορά σε τίτλους σε ένα άρθρο του νομοσχεδίου. Η άδικη και βαθιά ταξική πολιτική του αστικού κράτους απέναντι στους ξεριζωμένους μετανάστες και πρόσφυγες είναι η πιο αποκαλυπτική εκδήλωση της σύγχρονης καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Το ΚΚΕ διεκδικεί την κατάργηση του άδικου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων σε βάρος των κατατρεγμένων. Ταυτόχρονα, μιλά για την ανάγκη ενταξιακών προγραμμάτων με ευθύνη του κράτους για όλους τους ξεριζωμένους, μετανάστες και πρόσφυγες που θα παραμείνουν στη χώρα ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην εργασία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση των παιδιών τους, την ασφαλή διαβίωση. Το ΚΚΕ διεκδικεί την νομιμοποίηση όλων όσων βαφτίζεται παράτυπους μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για χρόνια, χωρίς επιβαρυντικές προϋποθέσεις και άλλα προσκόμματα. Αντιπαλεύει τις συμφωνίες Σκλαβοπάζαρου, όπως είναι οι διμερείς διακρατικές συμφωνίες για τη λεγόμενη νόμιμη μετανάστευση, αντιτάσσεται στα σχέδια του κεφαλαίου για την πτώση της τιμής της εργατικής δύναμης, που στρέφονται τελικά ενάντια σε ολόκληρη την εργατική τάξη, σε Έλληνες και ξένους εργαζόμενους. Οι κομμουνιστές είναι πρωτοπόροι σε όλους τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες και αναλαμβάνουν χωρίς κανένα δισταγμό, καθήκοντας την προσπάθεια οργάνωσης της κοινής πάλης από Έλληνες και ξένους εργαζόμενους, εξουδετερώνοντας στην πράξη το ρατσισμό, την ξενοφοβία και το φασισμό. Στην προσπάθεια των σωματείων για την οργάνωση των μεταναστών εργατών, στα στέκια μεταναστών, στην έκφραση της ταξικής αλληλεγγύης με τα δωρεάν μαθήματα σε πρόσφυγες και μετανάστες, στα σχολεία με τους κομμουνιστές και προοδευτικούς εκπαιδευτικούς να μπαίνουν μπροστά για τα δικαιώματα των προσφυγόπουλων και μεταναστόπουλων, στο κίνημα των γυναικών ενάντια στην πολλαπλή εκμετάλλευση και τη βία που αντιμετωπίζουν οι ξεριζωμένες γυναίκες απέναντι σε αναχρονιστικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας και επικίνδυνες θρησκευτικές προκαταλήψεις. Οι κομμουνιστές συμμετέχουν ενεργά στους αγώνες των εργαζομένων στις κρατικές υπηρεσίες για το προσφυγικό μεταναστευτικό, για προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά. Στους αγώνες των εργαζομένων στις ΜΚΟ για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Το ΚΚΕ παλεύει για την προστασία των μεταναστών και προσφύγων με ευθύνη του κράτους και την απορρόφηση των εργαζομένων των ΜΚΟ με την πολύτιμη πείρα που έχουν αποκτήσει στις κρατικές υπηρεσίες. Γι' αυτό βέβαια και καταψηφίζουμε τον κώδικα μετανάστευσης που βρίσκεται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ.